πίστοση των τραπεζικών λογαριασμών ξεκίνησε από την Τετάρτη. Από την Τετάρτη ξεκίνησε να πιστώνεται οι τραπεζικοί λογαριασμοί όσο αφορά την κορονοενίσχυση 60 εκατομμύρια ευρώ που την πήρανε μόνο οι κατά κύριο επάγγελμα αγρότες που είχαν κόψει τιμολογία λιπασμάτων από 1η Οκτωβρίου το 2021 μέχρι και 30 Σεπτεμβρίου το 2022. Συνέχισε η πληρωμή με το πρασίνισμα. Το πρασίνισμα το πήρανε 560.000 παραγωγή, είναι 591 εκατομμύρια ευρώ. Συνέχισε η τρίτη πληρωμή που είχε να κάνει με το υπόλοιπο της βασικής ενίσχυσης το 30%. Αυτό ανέφυξε σε 471 εκατομμύρια ευρώ. Συνέχισε η πληρωμή με το Young. Το Young είναι της νεαρής ηλικίας. Είτε κατά κύριο επάγγελμα αγρότες είναι είτε ετεροεπαγγελματίες. Είναι περίπου 40 εκατομμύρια ευρώ. Για την ακρίβεια είναι 39 εκατομμύρια περίπου. Και έχουμε άλλες δύο πληρωμές που θα ολοκληρωθούν σήμερα. Η μία έχει να κάνει με την εξωτική που σε κάποιους παραγωγούς έχει φανεί ήδη και τώρα που μιλάμε. Για την εξωτική λέγανε ότι θα πηγαίνανε, συγγνώμη σας διακόπτω, μετά τα Χριστούγεννα. Λέγανε μετά τα Χριστούγεννα, αλλά επειδή υπήρξε μια καθυστέρηση αυτές τις μέρες, είπαν ότι θα τη πιστώσουν τώρα αμέσως. Δηλαδή μετά τις πιστώσεις θα μπει και εξωτική αμέσως. Και ακολουθάνε και πληρωμές του ΕΛΓΑ για το έτος εγκαθαρίσεις του έτος 21 και προκαταβολές του έτους 22, 40 εκατομμύρια ευρώ. Εκεί μέσα τα αμπέλια δεν θα είναι, γιατί αλλάξαμε τον κατάλογο με την αδικία που υπήρξε στην Κρήτη και δεν θα είναι η παραγωγή με τα σταφύλια που πηγήκανε από τις βροχοπτώσεις του Αυγούστου φέτος. Είχαμε δηλαδή διαδοχικές πιστώσεις όλη αυτή την εβδομάδα και συνεχίζουμε να έχουμε. Είχαμε διαδοχικές πιστώσεις. Όσοι ήταν Τράπεζα Πειραιώς τα είδανε πρώτοι. Σήμερα θα τα δουν και τα λοιπά καταστήματα, δηλαδή η Εθνική, η Παγκρίτια, η Αλφα Μπανκ, η Euro Bank και τα άλλα τραπεζικά ιδρύματα. Και περιμένουμε να ολοκληρωθεί η διαδικασία, να δούμε πού θα καθίσει η μπύλια των ελέγχων. Μέχρι τώρα βλέπουμε ότι κάποιοι παραγωγοί που είχαν αγροτεμάχια εκτός Κρήτης και έπρεπε να προσκομίσουν κάποια συμβόλαια και κάποιους τίτλους ιδιοκτησίας για να αποδείξουν την κατοχή και την ιδιοκτησία, αυτά δεν έχουν εξεταστεί. Ήταν 5.300 παραγωγοί που ήταν τα ευρήματα από την πληρωμή του Οκτωβρίου που μας πέρασε. Αυτοί δεν πληρωθήκανε, δεν προλάβανε να εξεταστούν τα αξιόγραφα που έχει προσκομίσει ο κάθε παραγωγός και θα εξεταστούν σε δεύτερο χρόνο και θα πάνε στην επόμενη πληρωμή που θεωρώ ότι θα είναι ή μέσα στο Γενάρη ή αρχές του Φλεβάρη. Μάλιστα. Αυτό λοιπόν είναι ως εκκρεμότητα μόνο για εκείνους που έχουν περιουσία ιδιοκτησία εκτός Κρήτης. 5.300 λέτε όσοι δεν έχουν πάρει μέχρι στιγμής, μάλλον πάνε στην δεύτερη πληρωμή εντός της νέας χρονιάς, διότι πρέπει να εξεταστούν όλα τα έγγραφα τα οποία έχουν κληθεί να προσκομίσουν, έτσι. Ναι, αυτή ήταν η 5.300. Περιμένουμε να δούμε και τι άλλοι ελέγχοι έχουν βγει και τι άλλες εκκρεμότητες έχουμε. Αυτή είναι η μόνη σίγουρη που δεν πληρωθήκαν αυτή τη φορά. Τώρα περιμένουμε να ολοκληρωθεί η πληρωμή και στις τρίτες τράπεζες και να δούμε τελικά πόσοι είναι, αν έχουν εξεταστεί ειδικοί ελέγχοι, αν έχουμε πολλούς εκτός από τη σύγκληση, δηλαδή πέθανε κάτω από το περιβόητο ο 250 που έχει τροποποιηθεί. Περιμένουμε να δούμε όλα μα όλες τις διαφορές που θα προκύψουν από αυτή την πληρωμή και πώς θα μην θα πληρωθούν. Δεν θα μαυρίσουμε την ημέρα μας περαιτέρω όμως, λέγοντας ότι έρχονται αλλαγές, έτσι. Δίνει μια καλή πληρωμή. Ωραία. Τώρα θα δούμε. Και το είπα έτσι γιατί έρχονται αλλαγές με την καινούργια χρονιά σε ό,τι έχει να κάνει και με τις πληρωμές, αλλά θα ενημερώσουμε αναλυτικά αφού μπούμε πια στο 2023.